για την ανάπτυξη της οικονομίας. Το μεγάλο τους πρόβλημα είναι ότι δεν γίνονται μεγάλες δημόσιες επενδύσεις για να πάρουν δουλειές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και το μεγάλο πρόβλημα των μικρομεσαίων είναι ότι τα εισοδήματα των εργαζομένων είναι πολύ μικρά, η ανεργία πολύ μεγάλη και δεν υπάρχει κόσμος να πάει να ψωνίσει τα προϊόντα τους. Επομένως δεν τους βοηθάει. Βοηθάει μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν πολλούς εργαζόμενους, είναι δώρο για μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά είναι μεγάλη μαχαιριά. Κατάκαρδη μαχαιριά στο ασφαλιστικό σύστημα, το οποίο θα έχει μία απώλεια πόρων σε ετήσια βάση από 800 ως 1 δις ευρώ, ειδικά για το 2014. Αν πάρουμε ότι χάνεται από εκεί 1 δις ευρώ, αν πάρουμε ότι η κρατική χρηματοδότηση για τα ασφαλιστικά ταμεία με βάση τον προϋπολογισμό που ψηφίστηκε μειώνεται κατά 2 δις ευρώ, αν πάρουμε υπόψη ότι και αυτό, ότι τους φόρους υπερτρίτων, τους ελάχιστους κοινωνικούς πόρους που έχουν απομείνει για, κυρίως για δημοσιογράφους και άλλους εργαζόμενους, και αυτοί θα καταργηθούν, είναι συμφωνία με την Τρόικα, φτάνουμε σε μια απώλεια μόνο εξ αυτών των λόγων 5 δις ευρώ. Και αν πάρουμε και την έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ την προχθεσινή που είδατε, ότι λόγω ψηλής ανεργίας, μείωσης μισθών, εισφοροδιαφυγής θα χαθούν άλλα 8 δις από τα ασφαλιστικά ταμεία, καταλαβαίνετε, μεγαλώνει μια μαύρη τρύπα των ασφαλιστικών ταμείων το 2014 και διευκολύνει την κυβέρνηση και την Τρόικα να έρθουν να πούν δεν βγαίνουν τα ταμεία για συντάξεις, βουρ πάλι για νέες μείωσεις συντάξεων και κύριες συντάξεις λοιπόν, και επικουρικές. Αυτή είναι η διαφωνία μας γι' αυτό. Κύριε Βολδάκη, τι λέτε εσείς? Η μείωση των εργοδοτικών εισφορών μειώνει το εργατικό κόστος. Ναι. Η μείωση του εργατικού κόστους είναι πρώτο προαπαιτούμενο.